Δέχτηκα πρόσφατα μία ερώτηση το πώς μπορούμε να φτιάξουμε animoji. Σήμερα λοιπόν θα δούμε το πώς μπορούμε να φτιάξουμε animoji. Και επίσης θα φτιάξουμε χριστουγεννιάτικα animoji. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σας αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα το επόμενο βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server, αλλά και TikTok και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Και δεν ξεχνάς, dimitgeo.gr. Για οτιδήποτε νέο κυκλοφορεί για την εταιρεία που αγαπάμε και μισούμε φυσικά, δεν ξεχνάς να τσεκάρεις την περιγραφή. Σήμερα λοιπόν θα σας δείξω κάτι το οποίο πραγματικά έχει πάρα πολύ πλάκα, είναι πάρα πολύ funny, που λένε και στο χωριό μου. Γενικότερα, με έχετε ρωτήσει το πώς μπορείς να φτιάξεις animoji. Θεωρώ σαν διαδικασία το θεωρώ πολύ εύκολη, αν και κάποιοι από εσάς ή αρκετοί ή περισσότεροι που ασχολείστε με iPhone, θα έχετε φτιάξει σίγουρα τα animoji γιατί είναι πολύ flex. Όχι. No. Έχει πάρα πολύ πλάκα τέλος πάντων. Οπότε, σε κινητά που έχουν και Face ID μπορείς να δημιουργείς και animoji και να στέλνεις βίντεο με φατσούλα. Δηλαδή να βάζεις τη φατσούλα στο προσωπάκι σου και να στέλνεις animoji αυτό που θέλεις εσύ να πεις. Θα σας τα δείξω όλα μου, μην στεναχωριέστε. Εύκολα. Λοιπόν, πάμε πρώτα απ' όλα να δούμε πώς φτιάχνεις animoji. Αυτό το βίντεο θα είναι και λίγο χριστουγεννιάτικο, καθώς μας έχει δοθεί η δυνατότητα να βάλουμε χριστουγεννιάτικα καπελάκια, χριστουγεννιάτικα σκουφάκια και τα σχετικά. Οπότε θα έχει και λίγο έτσι πιο χριστουγεννιάτικη νότα σαν βίντεο. Επίσης, να σημειωθεί ότι αυτό το βίντεο έκανα ένα post στο Instagram και σας ρώτησα τι θέλετε να κάνουμε για βίντεο της Κυριακής. Οπότε, εάν και εσύ δεν πάτησες ναι ή όχι, ένα και δύο βασικά ήταν, αν δεν πάτησες εσύ ένα ή δύο, προφανώς δεν ήσουν στο Instagram. Οπότε, επίσης θα πας κάτω στην περιγραφή, να πας και στο Instagram για να μην χάνεις και εσύ αυτά τα poll περί το τι θα κάνουμε σε βίντεο. Δεν χάνω άλλο χρόνο, σας έχω κουράσει. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε πώς μπορείς να κάνεις animoji. Πρώτο και βασικό πράγμα φυσικά είναι να ανοίξουμε screen recorder. Όχι εσείς, εγώ. Αυτό πρέπει να σταματήσω να το λέω, δεν είναι αστείο πλέον. Ανοίγω screen recorder τέλος πάντων. Πρώτο πράγμα που πας να κάνεις είναι να ανοίξεις ένα σημείο το οποίο εσύ μπορείς να δημιουργήσεις μία σημείωση. Δηλαδή, εκεί που θα σου βγάλει το πληκτρολόγιο. Είτε το πληκτρολόγιο σου είναι στα μηνύματα, είτε το πληκτρολόγιο σου είναι στις σημειώσεις, είτε το πληκτρολόγιο σου είναι στο Facebook, είτε το πληκτρολόγιο σου είναι στο Instagram, οπουδήποτε θέλεις, αρκεί να μας ανοίξει το πληκτρολόγιο. Πολύ βασικό. Εφόσον μας ανοίξει το πληκτρολόγιο, ο φίλος iPhone, θα πατήσουμε κάτω αριστερά τις φατσούλες. Εάν δεν τις έχεις ενεργοποιημένες, θα μπορείς πάρα πολύ εύκολα να πατήσεις την υδρόγειο πατημένη, να σου βγει το μενού. Επίσης, να ξέρετε ότι μπορείς να κάνεις πλάγιο μενού από τα αριστερά, ή μπορείς να πατήσεις το βελάκι να ξαναγυρίσει πίσω, ή μπορείς να κάνεις πλάγιο μενού από τα δεξιά. Το πανάποδα. Από τα δεξιά και από τα αριστερά. Τώρα είναι αριστερά. Δεν έχει σημασία, καταλάβατε. Οπότε, κρατάς πατημένο την υδρόγειο και πηγαίνεις εκεί που λέει ρυθμίσεις πληκτρολογίου. Στις ρυθμίσεις πληκτρολογίου θα πατήσεις πάνω που λέει πληκτρολόγια. Και στα πληκτρολόγια θα πατήσεις νέο πληκτρολόγιο. Και εκεί πέρα θα πατήσεις αναζήτηση emoji. That's it. Αν δεν έχεις το πληκτρολόγιο των emoji, λογικά το έχεις γιατί από το iOS 14 και μετά. 13 και μετά το βάλανε από default να βγαίνει και το πληκτρολόγιο των emoji. Οπότε, γυρίζουμε πίσω στις σημειώσεις και πατάμε το. Τη φατσούλα. Κάνω βίντεο. Καλημέρα. Οπα, τα πήρα λίγο μαζί μου όλα. Συνεχίζουμε. Οπότε πατάμε την φατσούλα. Πατάμε τη φατσούλα και βλέπετε ότι εγώ έχω ήδη δημιουργήσει κάποια emoji δικά μου. Animoji. Emoji, animoji. Animoji είναι όταν έχουν κίνηση. Emoji είναι όταν δεν έχουν. Δεν βγάζει νόημα. Apple μας μπερδεύει κάθε φορά. Δεν έχει σημασία όμως πώς και δεν τα ονομάσανε iMoji. Δεν είναι αστείο το αυτό. Λοιπόν, οπότε, εφόσον το ανοίξεις, πατάς εκεί που σου γράφει, που σου έχει τρεις τελίτσες εκεί. Λοιπόν, το πατάς και ξαναπατάς τις τρεις τελίτσες. Εδώ έχω εμένα και την αδερφή μου. Εμένα. Call me. Οπα. Πήρε λίγο μαζί με τα γυαλιά μου. Λοιπόν, πατάμε τις τρεις τελίτσες και εδώ πέρα σου λέει νέο emoji. Εδώ πέρα είμαι εγώ που μιλάω. Γεια σας, ναι, καλησπέρα. Είμαι ο Γιώργος και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Θα σας άρεσε να κάνουμε έτσι βίντεο, όχι. Λοιπόν, οπότε, εδώ αν έχεις Face ID μπορείς να δημιουργήσεις και αυτό το όμορφο βιντεάκι το οποίο κουνιέσαι και σε παίρνει λίγο η κάμερα, λες και δεν υπάρχει αύριο. Οπότε πατάς νέο emoji. Μόλις πατήσεις memoji,
μιμότζι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, εδώ πέρα είμαι εγώ. Γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ούτε κίτρινος είμαι, ούτε κόκκινος είμαι. Ευχαριστώ για τη γλώσσα. Λοιπόν, αν σε περίπτωση δεν είστε κόκκινος, προφανώς μπορεί να είστε μοβ. Όχι. Άσπρος, έτσι λίγο πιο άσπρος. Εδώ είμαστε κινεζάκι. Πάει πολύ. Νομίζω εδώ είναι κομπλέ. Εδώ είναι λίγο μαρισμένος από τον ήλιο. Εδώ μπορείς να δημιουργήσεις την ένταση που θέλεις. Νομίζω εδώ είναι καλά. Τώρα στην τύχη θα κάνουμε ένα. Λοιπόν, αφού φτιάξουμε το δέρμα, πάμε βλέπουμε αν έχετε φακίδες, αν έχετε τα χείλια σας, αν έχετε κάποια ελιά, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε. Εδώ μπορείς να βάλεις αν έχεις ρούς στα μαγουλάκια σου. Προφανώς εμείς οι άντρες δεν έχουμε, εσείς τα κοριτσάκια θα βάλετε κάποιο ρούς, θεωρώ. Οπότε τα μαγουλάκια τα κάνετε κόκκινα εσείς αν θέλετε. Εμείς δεν θα τα κάνουμε κόκκινα. Επίσης μπορείς να χρωματίσεις κιόλας αν πατήσεις την παλέτα που έχει τέρμα δεξιά. Μπορείς να βάλεις οτιδήποτε χρωματάκι. Φακίδες δεν έχουμε. Όλα καλά. Οπότε πάμε στην κόμωση. Αν και φαλακρός. Maybe about that. No. Αφήνεις την κόμωση των μαλλιών και κατεβαίνεις προς τα κάτω. Βλέπετε ότι προς τα κάτω έχει κόμωση αντρική. Θεωρητικά. Το μαλλί μου θα έπρεπε, αν δεν ήταν αυτό που είναι σήμερα, να είναι κάπως έτσι. Αλλά σήμερα είναι κάπως έτσι το μαλλί μου. Όχι ρε, εντάξει. Λοιπόν, δεν έχω τόσο πολύ τέτοιο. Λοιπόν, ας πούμε ότι εμένα το μαλλί μου είναι έτσι. Γιατί μ' αρέσει. Καλά, δεν έχω καμία σχέση με τον τύπο, αλλά δεν έχει σημασία. Θα τα φτιάξουμε παρακάτω αυτά. Λοιπόν, οπότε πας εδώ πέρα στην τέτοια πένα. Το μαλάκι... Νομίζω το μαλάκι μου είναι μαύρο εμένα, οπότε θα βάλω μαύρο, σκούρο, έτσι, αλυτικό, αλυτικό. Μπορείς να βάλεις αντάβιες αν θέλεις. Κάπως έτσι, αλλά ναι, δεν έχω αντάβιες. Θα ήθελα κάποτε να κάνω αντάβιες, αλλά νο. Λοιπόν, οπότε εφόσον το κάνεις έτσι, μετά πας στα φρύδια, φρύδια σου. Λοιπόν, τα φρύδια μου, καλά, τα φρύδια μου είναι μεγάλα και παχιά. Κάπως έτσι, παχιά. Θα μπορούσε. Καλά, δεν μοιάζω με την καμία με τον τύπο, ούτε για πλάκα. Απλά αν το προσπαθήσετε πολύ, ίσως καταφέρετε να μοιάζετε κιόλας. Μετά από πολλές ώρες θα το φτιάξετε και είμαι σίγουρος για εσάς. Εγώ το έφτιαξα. Τον έκανα σχεδόν ίδιο με το δικό μου. Οπότε με μένα, με το δικό μου. Δεν έβγαλε νόημα αυτό. Πάμε στα ματάκια τα όμορφα. Εδώ πέρα μπορείς να διαλέξεις οποιοδήποτε ματάκι θέλεις. Ας πούμε, δεν μου μοιάζει και πολύ. Φρύδια. Έχω έτσι πολύ έντονα φρυδάκια, όχι τόσο έντονα, είπαμε. Ξέρω εγώ, φρυδάκια, όχι, νο, τέλεια. Όχι, λοιπόν, φρυδάκια δεν θα βάλω, γιατί ναι, δεν είναι. Εδώ μπορείτε να βάλετε eyeliner, πώς το είπα καλά, έτσι. Μπορείτε να βάλετε και χρώμα στο eyeliner, εάν σας αρέσει. Φλεφαρίδες θα βάλω αυτές. Όχι, όχι ρε. Καλά, δεν θα βάλω καθόλου βλεφαρίδες. Λοιπόν, μετά πας στο κεφάλι. Μπορείς να κάνεις το κεφάλι σου να μοιάζει λίγο έτσι. Δηλαδή, έχει ηλικία. Δηλαδή, εγώ είμαι περίπου εδώ, ας πούμε, σε αυτή την ηλικία γύρω στα 27-30. Μετά είναι παππούδια. Νομίζω, grandpa, mom. Oh, no. Λοιπόν, τα αφήνεις εδώ. Κατεβαίνεις προς τα κάτω σχήμα προσώπου και προσπαθείς να βρεις ένα που να σου μοιάζει λίγο. Ναι. Ας πούμε αυτό. Νομίζω δεν μου μοιάζει. Όχι, εντάξει, πένα, μου μοιάζει. Λοιπόν, πάμε στη μύτη. Στη μύτη μπορείς να βάλεις μεγάλη, αν έχεις μεγάλη, μπορείς να βάλεις μικρή, αν έχεις μικρή, αν έχεις μεσαία, αφήνεις τη μεσαία μύτη. Ωραία. Μετά μπορείς να βάλεις κουλαρίκι στη μύτη. Ή μπορείς να βάλεις οξυγόνο. Όχι. Αυτό τι είναι. Σωλήνες οξυγόνου, αυτό πρέπει να είναι μέσα στη μύτη και δεν φαίνεται. Είναι τύπου self-care. Το αφήνεις. Όχι, απλά το βγάζεις, το προσθέτεις, το αφήνεις. Αυτό ήταν. Λοιπόν, πάμε στόμα. Το στόμα, εντάξει, εξαρτάται αν έχεις σαρκώδη χείλη. Σαρκώδη. Ας βάλουμε αυτό. Έτσι, γιατί έχουμε. Όχι. Αυτό. Καλύτερα έτσι. Λοιπόν, πάμε στα αυτάκια. Τα αυτάκια τα κάνεις μεγάλα αν έχεις μεγάλα. Όπως έχω εγώ. Ή τα κάνεις μεσαία. Θα τα αφήσουμε εμείς έτσι μεσαία για να μην λέμε ότι έχουμε άλλα αυτιά. Κατεβαίνεις προς τα κάτω, μετά έχεις κουλαρίκια αν γουστάρεις να βάλεις. Έχει και AirPods Flex. Δεν έχω AirPods. Ή το αφήνεις. Μ' αρέσει που έχουν τέτοια. Δηλαδή, αν έχεις ας πούμε ακουστικά στο αυτάκι σου
Είναι ωραίο, πολύ ωραίο που το έχουν βάλει σαν τέτοιο για να αισθάνονται καλύτερα τα παιδάκια τα οποία έχουν. Μ' αρέσει πολύ, μπράβο, τίμιο, το δίνω στην Apple αυτό. Λοιπόν, τρίχες, στη μύτη διάβασα για κάποιο λόγο, αλλά νο. Λοιπόν, εδώ έχουμε φαβορίτες. Έχουμε φαβορίτες. Μικρές έχουμε, μικρούτσικες έτσι, πένα. Λοιπόν, έχουμε φαβορίτητσες. Και εδώ είναι μουσάκι. Μουσάκι έχουμε μπόλικο, ευτυχώς. Θα βάλουμε έτσι ένα παχύ μουσί. Πω, πω, φίλε, ίδιος έγινα. Ναι, γεια σας! Τι κάνετε? Επίσης δεν αλλάξαμε τα μάτια. Αν τα μάτια μπορείς να πας εδώ να τα αλλάξεις χρώμα έτσι από πάνω. Εγώ έχω σκούρα μαύρα μάτια. Σκούρα καφέ προς το μαύρο έτσι και πένα. Τα αλλάζεις τα ματάκια όσον θέλεις. Λοιπόν, μπορείς να κάνεις προσθήκη ξεχωριστού μάτιου. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν διαφορετικά μάτια, οπότε μπορείς να πατήσεις προσθήκη ξεχωριστού ματιού και να το χάνεις το ένα πράσινο, ας πούμε. Όχι, το βγάζω. Λοιπόν, οπότε πηγαίνει στόμα, αυτιά, τρίχες, προσώπου, πάμε στα γυαλιά. Φοράμε γυαλιά. Ναι. Μας αρέσουν τα γυαλιά. Ναι. Πρέπει να προσθέσω σαν emoji μου γυαλάκια. Θα σας δείξω πώς γίνεται αυτό. Λοιπόν, ας βάλουμε τα στρογγυλά που έχουμε κι εμείς. Αυτά τα στρογγυλά, στρογγυλά. Στρογγυλά, στρογγυλά. Στρογγυλά, στρογγυλά, στρογγυλά. Λοιπόν, αν και νομίζω ότι έχω αυτά τα στρογγυλά, αλλά τα άλλα μου αρέσαν περισσότερο. Έχει και ένα γυαλάκι, αν είσαι επιστήμονας. Θα βάλω αυτά, μου αρέσουν αυτά. Λοιπόν. Αν κατέβεις προς τα κάτω, μπορείς να τα αλλάξεις χρώμα ή μπορείς να κλείσεις το ένα σου το ματάκι αν θέλεις. Αν σε περίπτωση δεν βλέπεις ή δεν έχεις ματάκι, αν σε πειρατείς. Ωραία. Οπότε πάμε μετά αξεσουάρ κεφαλιού. Μπορείς να βάλεις καπέλο. Συνήθως φοράμε καπέλο, αλλά δεν θα βάλω. Εντάξει, με το. Έχει διάφορα. Έχει και κράνος ποδηλάτου. Αν είσαι ποδηλάτης, ή αν είσαι οικοδόμος, ή αν είσαι. Ονταλή! Ή αν είσαι μαγειράκι. Και κουνιέται και το σκουφάκι. Εδώ. Λοιπόν, και εδώ είναι το σκουφάκι. Το σκουφάκι. Το οποίο σκουφάκι μπορείς να το φορέσεις και να πας και να το κάνεις κόκκινο. Και το δευτερόλεπτο χρώμα το κάνεις άσπρο. Και το τρίτο χρώμα να το κάνεις. Ποιο είναι το τρίτο χρώμα? Έχει τρίτο χρώμα. Όχι. Οπότε τώρα έχεις ένα σκουφάκι για Βασίλη. Μόνος μου. Λοιπόν, οπότε έχεις και το σκουφάκι του Άγιου Βασίλη. Μετά πας στο ρουχισμό. Έχει πάρα πολλά ρούχα, παιδιά. Καθίστε, αράξτε, φτιάξτε οτιδήποτε θέλετε σε ρούχο. Έχει άπειρα και μπορείς να τα χρωματίσεις κιόλας. Εγώ θα βάλω αυτό το. Τι να βάλω. Θα βάλω αυτό με το σακάκι. Έτσι. Αν και δεν ταιριάζει με το σκουφάκι το χριστουγεννιάτικο, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, εδώ το χρωματίζεις. Το κάνουμε κόκκινο. Το δευτερεύον χρώμα το κάνουμε άσπρο και το τρίτο χρώμα που δεν ξέρω πάλι τι είναι αυτό, ας το αφήσω και αυτό κόκκινο maybe. Ωραία. Οπότε τώρα εδώ πέρα βλέπεις όλα τα emoji τα οποία έχουν να κάνουν με σένα. Δηλαδή, ότι αν πατήσεις save, τέλος δηλαδή, αυτά τα emoji, τα emoji όταν κινούνται, emoji, δεν μπερδεύομαι κάθε φορά, αυτά δεν κινούνται, είναι σταθερά. Οπότε αυτά τα κρατάς τα, όταν θες να βάλεις κινούμενο τώρα. Πατάμε τέλος. Και βλέπετε ότι εδώ πέρα είναι έτοιμο όλα τα emoji που θέλουμε, τα αυτοκολλητάκια emoji με emoji που θέλουμε να στείλουμε. Εδώ είναι το δικό μου. Τώρα, στο δικό σου αν θέλεις, αν θες να προσθέσεις κάτι, να αφαιρέσεις κάτι, πατάς εδώ πέρα πάνω και πατάς επεξεργασία. Αν ας πούμε θες να αλλάξεις ρούχα ή αν θες να βάλεις αξεσουάρ κεφαλής, παράδειγμα. Ή αν θες, έχει και μάσκες επίσης. Τέλειο. Λοιπόν, πηγαίνεις στα γυαλιά και κατεβαίνεις να βάλεις γυαλιά στον χαρακτήρα που έχεις γιατί φοράς γυαλιά, ενώ ο χαρακτήρας που έχεις εκεί δεν φοράει γυαλιά. Πού είναι τα γυαλιά? Αυτά τα γυαλιά θέλω. Λοιπόν, πατάμε τέλος, οπότε τώρα έχεις γυαλιά στον χαρακτήρα σου. Τέλειο. That's it. Λοιπόν, τώρα, αν θέλεις να στείλεις κάποιο μήνυμα σε κάποιον, ας πάμε εδώ, ας πούμε, εδώ σε μένα. Εδώ κάτι είχα γράψει τέλος πάντων. Το σβήνουμε αυτό. Οπότε τώρα πάμε να στείλουμε emoji. Αν πατήσεις εδώ πέρα και πατήσεις περισσότερα εδώ πέρα, θα σου βγάλει όλα τα emoji που μπορείς να στείλεις. Επίσης, εάν τα πάρεις, αν ανοίξεις και πατήσεις, τα κρατήσεις πατημένα, μπορείς να τα μεγαλώσεις ή να τα μικρύνεις, να τα βάλεις οπουδήποτε θέλεις μέσα στο κείμενο, έτσι. That's it. Και έχει και ένα πολύ ωραίο εφέ. Παπ, παπ, το γυρίζεις και το πετάς κάπου εκεί. Τίμιο, οπότε να μπορείς να αντιδράσεις επάνω σε κάποιο κείμενο συγκεκριμένο. Τώρα,
Αν σε περίπτωση θέλεις να στείλεις κάποιο emoji κίνησης, δηλαδή να μιλάς κιόλας, μπορείς να πατήσεις αυτό εδώ πέρα το σημειάκι και βλέπετε ότι εδώ πέρα φαίνομαι εγώ να μιλάω. Οπότε μπορώ να πατήσω ρε και να πω καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο, είμαι ο Γιώργος και μόλις τελείωσα. Λοιπόν, το πατάς να το στείλεις. Κάνει κάποιο άλλο, οπότε το πατάς τώρα και παπ. That's it. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σου αρέσουν κι άλλους... Τα πήρα όλα μαζί μου. That's it λοιπόν. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σου αρέσουν κι άλλους τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το επίπεδο subscribe και το καμπανάκι να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server, αλλά και TikTok και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Και φυσικά, dimigeo.gr. Τα πας να πατήσεις. Κάτω στην περιγραφή και θα τσεκάρεις το site το οποίο έχει οτιδήποτε θέλεις για την Apple. Και όχι μόνο. All about Apple. Θα μπορούσε να είναι ολόκληρο σλόγγαν αυτό. dimigeo.gr. All about Apple News. Όχι. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.